Έχει ταυτότητα, έχει αυτό, εντάξει, αλλά νομίζω ότι δεν έχει επιστρέψει ακόμα όλος ο κόσμος για να είναι. Κλείνει και νωρίς και δεν έχει ξεκινήσει η προεκλογική διαδικασία. Πάντως, με το 23-19,5 δεν δείχνει αυτό τον αέρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι το 25% για να αποφάσει όμως που αλλάζει, μπορεί να αλλάξει τα πάντα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Δηλαδή, ο Τσίπρας, ξέρω εγώ ότι ξεκίνησε, λέει ότι έχω αέρα στα πανιά μου πολύ, εντάξει, δεν ξέρω αν αυτοδυναμία, αλλά είμαι γερά από μπροστά πολύ, αυτό, δεν είμαι χωρίς αντίπαλο. Το 23-19,5 δεν είναι και χωρίς αντίπαλο, έτσι. Είναι αέρας πάντως. Ναι. Αν έχει εισπραχθεί μια διάσπαση, μια αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, όλη αυτή η φασαρία που γίνεται τις τελευταίες μέρες, αν έφυγε ο ένας, τι συζητιέται το άλλο, με την αναπόφευκτη εσωστρέφεια που φέρνει μια εσωκομματική σύγκρουση και κυρίως με την, ας μην το κρύψουμε, ένα συναισθηματικό σοκ, ένα σοκ στην κοινή γνώμη για τη νέα συμφωνία. Νομίζω ότι και αυτό το ποσοστό, έτσι όπως δείχνεται τώρα, όπως παρουσιάζεται πριν τελειώσει ο Αύγουστος, είναι ικανοποιητικό. Καταρχήν είναι ικανοποιητικό, λέτε εσείς. Σαφέστατα. Να σας πω, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, έχετε συγκροτήσει μια επικοινωνική ομάδα για το ΣΥΡΙΖΑ, είσαστε και εσείς μέσα. Περιφερειακά είμαι εγώ, εντάξει, ναι. Είμαι γιατί, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί είστε, δεν σας ρώτησα γιατί. Είστε όμως. Ναι. Όχι, να σας ρωτήσω, έχετε επεξεργαστεί τα συνθήματα αυτά? Δηλαδή, ποιο θα είναι το κεντρικό σύνθημα αυτής της εκστρατείας? Έχετε μια επικοινωνική ομάδα και να σας ρωτήσω για το debate. Θα κάνετε debate, δεν θα κάνετε, τι θα γίνει? Νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν έχει αρνηθεί ποτέ κανένα debate και νομίζω ότι μάλλον διαπρέπει όπου έχει εμφανιστεί. Και δεν έχει εμφανιστεί. Έχει εμφανιστεί και στα μεγάλα ευρωπαϊκά debate. Και ήταν και αποφασιστική η παρουσία του για την. Σίγουρα, εντάξει, ανεξάρτητα από αυτή την κρίση σας. Δεν έχει αρνηθεί. Φυσικά δεν έχει αρνηθεί ποτέ. Άλλο δεν έχει αρνηθεί και άλλο θα το κάνετε, αν το προτείνετε. Αυτό είναι και δουλειά της διακομματικής. Θα δουν οι αρχηγοί, θα συζητήσουν μεταξύ τους. Εσάς η εισήγησή σας είναι να πάει. Η προσωπική μου γνώμη είναι να πάει. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Πάντα θα κερδίζει όπου και να εμφανιστεί. Έχει ένα χάρισμα επικοινωνιακού Αλέξη Τσίπρα. Έχει μια άμεση επαφή με τον ελληνικό λαό. Αυτή τη φορά όμως αναγκάστηκε να φέρει μνημόνιο. Το οποίο είναι σε μια μικρή απόσταση από αυτά που. Μπορεί και το εξηγεί ανά πάσα στιγμή το τι και το πώς, ναι, και το γιατί και τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Δεν είναι η πολιτική του μόνο το μνημόνιο. Προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι ήδη κάποια δυσκολία θα. Φυσικά πάντα. Κάποιος άνθρωπος που θα αποφασίζει να φέρει ένα μνημόνιο. Βέβαια, πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Και όταν έχεις κυβερνήσει και έχεις συγκρουστεί και έχεις κάποιες αμοιχές και ουλές από αυτή την σύγκρουση, τις δείχνεις. Τις δείχνεις και είσαι υπερήφανος για τις μάχες που έδωσες. Αυτός που είναι αλόβητος, που μένει αλόβητος, είναι αυτός που δεν έχει δώσει καμία μάχη, όπου είναι στα κεραμίδια και λέει πράγματα τα οποία δεν τον οδηγούν σε καμία πρόσκρουση επί της πραγματικότητας. Αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, δεν θα μπορούσε να το επικαλεστεί και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος τις αμοιχές και τα τραύματα? Ακόμα και ο κύριος Παπαδρέου δεν θα μπορούσαν και εκείνοι να επικαλεστούν ότι παλέψαμε όσο ξέραμε. Εκ του αποτελέσματος και σε εντελώς διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες. Είναι εντελώς διαφορετική η άνοιξη του 2010 από τον Ιούλιο του 2015. Δεν ήταν στην ίδια κατάσταση η χώρα, δεν είχαμε τα ίδια όπλα στα χέρια μας. Εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ο Τσίπρας πήγε με μια Ευρώπη εντελώς εναντίον του. Ήταν η πρώτη και μοναδική αριστερή κυβέρνηση εδώ και δεκαετίες. Από τη δεκαετία 80, από την κυβέρνηση Μιτεράν, σε μια υπερδύναμη τότε και σε άλλη ιστορική συγκυρία, μέσα στον ψυχρό πόλεμο. Πήγε λοιπόν μέσα στην νεοφιλελεύθερη Ευρώπη ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός και πάλεψε για τη χώρα του. Αυτό δεν το έκανε κανένας τα περασμένα 5 χρόνια με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το συσχετισμό. Πάντως, εκ του αποτελέσματος, εγώ από ό,τι βλέπω, επί των προθέσεων συζητάτε. Όχι επί των προθέσεων. Δεν σας πολύ συμβαίνει. Επί των πράξεων. Επί των πράξεων και επί των προθέσεων. Και επί του αποτελέσματος μπορούμε να συζητήσουμε, να δούμε τι περιλαμβάνει η τελευταία συμφωνία σε σχέση με την πρώτη ή τη δεύτερη. Πάντως, αναμφισβήτητα. Αλλά είναι πιο τεχνικό. Πήγε και έδωσε μια μάχη σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν υπήρξε ποτέ αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ. Αλλά οφείλατε όμως και να ξέρετε τους σχετισμούς, θα έλεγε κανείς. Καλά, βέβαια έχει κάνει αυτοκριτική και ο ίδιος ο πρόεδρος. Βεβαίως, βεβαίως. Οφείλατε να ξέρετε. Εσείς δεν είχατε ποτέ πολύ υψηλά το πύχη. Σας θυμάμαι που συζητούσαμε και προεκλογικά. Υπέρ του έντιμου έως και επώδυνου συμβιβασμού. Ξέραμε τι θα βρούμε. Και ο Τσίπρας ήξερε. Αλλά επειδή ξέρεις ότι θα βρεις απέναντι σου τι κάνεις.
κατεβάζεις το παντελόνι εκ των προτέρων και πηγαίνεις με τα χέρια κάτω. Όχι, πας να δώσεις μια μάχη μέχρι τέλους. Δείτε κάτι, ο κύριος Ξηδάκης είναι ευπρεπής άνθρωπος, αναμφίβολα. Και προσπαθεί έτσι. Και οφείλω να πω και προεκλογικά ήταν. Είναι ευπρεπής άνθρωπος. Είχε κρατήσει τους τόνους. Μερικοί δικοί του το έκανε παρά. Όχι, μερικοί πολλοί. Λοιπόν, εγώ γιατί.